ολόκληρη η ζωή στις λάσπες και στον βούρκο, ανάμεσα στα ποντίκια και στα σκουπίδια, με το σκοτάδι να τους στοιχιώνει και με το κρύο να παγώνει ακόμη περισσότερο τις ψυχές τους στις άθλιες συνθήκες διαβίωση στον καταβλισμό το Ρωμά, όπου φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια. Από το σχολείο ερχόμουν, ήθελα να διαβάσω και διάβαζα με το κεράκι. Με είχαν δαγκώσει τα ποντίκια παλιότερα που ήμουν παιδάκι εγώ στα πόδια, στη μύτη. Ναι, και φοβόμουν και έφτιαχνε ο μπαμπάς μου, έπαιρνε μπαλέτες και έφτιαχνε ένα πολύ υψηλό κρεβάτι για να κοιμόμαστε πάνω για να μην μας τρώνε τα ποντίκια. Και όμως τα ποντίκια ανεβαίναν και μας δαγκώνανε. Φαϊτά, αυτά δεν κρατάμε, τα πετάμε, τα τρώνε τα ποντίκια. Τι ζωή είναι αυτή που ζούμε? Δεν είναι κρίμα για αυτά τα παιδάκια που είναι τόσα χρόνια στο σκοτάδι? Ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ζεσταίνουμε νερό και το ζεσταίνουμε στις όμπες και κάνουμε ακόμα και τη σημερινή μέρα μπάνιο από το τενεκέ. Σκεπάζαμε το φαΐ, τρώγαν τα ποντίκια το φαΐ, να φάνε τα παιδιά να πεθάνουν από τα ποντίκια. Έχω 8 παιδιά εδώ, γέρασα εδώ, ήρθα 15 χρόνια και είμαι 67 τώρα. Γιατί λένε να μας διώξουν, να μας δώσουν κάπου αλλού? Να φτιαχτούμε κι εμείς, να έχουμε ντουαλέτες, να έχουμε φώτα, να αλλάξει και εμάς η ζωή μας. Μια ζωή με εφιαλτικές πτυχές στις παράγκες. Στιγμές που σημάδεψαν την παιδική τους ηλικία και καθόρισαν δραματικά την πορεία ζωής τους. Μεγάλωσαν με τα κεριά. Οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να καταλήψουν το σχολείο για να βρουν δουλειά, ώστε να φέρουν, όπως λένε, φαγητό στη μεγάλη οικογένεια. Λόγω συνθηκών και λόγω επιβίωσης για να πάνε στο μεροκάματο, αναγκάζονται να αφήνουν το γυμνάσιο για να πάνε να δουλεύουν, να φέρουν το μεροκάματο σε μια μεγάλη οικογένεια, πενταμελής, εξαμελής, εφταμελής, για να ζήσει η οικογένεια. Γιατί δεν υπάρχει μια μέρημνα από το κράτος. Από το 2000 και μετά, οι περισσότερες παράγκες έδωσαν τη θέση τους σε σπίτια με πολλές ανέσεις, καθώς σε αυτά τα σπίτια επένδυσαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Να τα αφήσουν έτσι μέσα στις παράγκες που μπαίναν τα ποντίκια και το νερό από πάνω που στάζει, και αν αρρωσταίνουν τα παιδάκια, και προσπαθούμε για τα παιδιά μας κάτι καλύτερο. Αυτό το καλοκαίρι κλείνουμε 40 χρόνια εδώ. Μέχρι πριν 20 χρόνια ζούσαμε κυριολεκτικά σε πολύ άσχημες συνθήκες. Μια παραγκούπολη ήταν, θέλαμε κάτι το καλύτερο όλοι, όπως το λέει ο καθένας για τα παιδιά του. Δώσαμε οικονομίες μια ζωή σιγά σιγά, πετραδάκι, πετραδάκι. Όπως υποστηρίζουν, διαφωνούν στη μεταστέγασή τους σε οικίσκους σε άλλο σημείο του δημοτικού ακινήτου, πίσω από το αστυνομικό μέγαρο, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούμενο, όπως λένε, είναι η κοινωνική ένταξη και η αποζημίωση των σπιτιών τους. Πού να ζεις μια πενταμελής, εξαμελής οικογένεια σε 40 τετραγωνικά? Εγώ έχω σταματήσει σχολείο, τα πάντα, για να δουλέψω, να ταΐσω τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ έτσι. Το σπίτι που έχω φτιάξει για να φύγω από εδώ, θέλω αποζημίωση. Για να φύγω από εδώ να πάω πάλι σε άλλο καταβλισμό, να κάνουμε πάλι κοντέινερ και αυτά, δεν πάω. Είμαι 36 χρονών, από τα 14 μου δουλεύω. Ήθελα τα παιδιά μου να μην μεγαλώσουν όπως μεγάλωσα εγώ, στις άθλιες καταστάσεις. Όπως πάνε τώρα σχολείο να το συνεχίσουν, να σπουδάσουν και αυτοί, να γίνουν κάποιοι και αυτοί, να μην είναι όπως είναι ο μπαμπάς τους, όπως είναι ο θείος τους. Μια γονή που είναι 5 χρονών, με ρωτάει ο παππού, γιατί με βάλε τη τηλεόραση. Λέω, πώς να τη βάλω τη τηλεόραση, αφού δεν έχουμε ρεύμα? Και βλέπεις τα παιδιά είναι σε υπερένταση όλα. Είναι έξω, τρέχουν, κάνουν, δεν έχουν κάτι, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, κάνει πολύ δύσκολο τη ζωή των παιδιών. Οι αντιθέσεις στον καταβλισμό είναι ορατές. Από τη μια οι παράγκες και από την άλλη οι σύγχρονες κατοικίες. Όμως οι συνθήκες στον καταβλισμό παραμένουν απαράδεκτες. Δεν έχουν απαντήσεις στα δεκάδες γιατί από τα χείλη των εγγονών τους, όμως συνεχίζουν να ελπίζουν για ένα καλύτερο αύριο.